Θέλω να ακούσετε σήμερα τον καθηγητή στην ιατρική σχολή και υπεύθυνο εμβολιαστικών προγραμμάτων, τον κύριο Λιονί, ο οποίος είναι και άρτια αφιχθής από τη Σουηδία, όπου εκεί αποκόμισε άλλη κουλτούρα, θα πείτε, σύμφωνοι. Αποκόμισε όμως μια εμπειρία για το πώς λειτουργεί το σύστημα. Καλημέρα, κύριε Λιονί. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Λιονί, επειδή εμείς είμαστε απλός κόσμος και κάπου θα τρελαθούμε, ή οι επιστήμονες και οι επιτροπές δεν μας τα λένε καλά, ή υπάρχει αντιφατικότητα. Πώς γίνεται από τη μια αλάρμ και σωστά για τη μετάλλαξη τύπου Δέλτα και από την άλλη προνόμια, χαλαρά, ελευθερίες κτλ. Κολλάνε? Δεν κολλάνε. Δεν κολλάει και είναι αλήθεια ότι η σύγχυση έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, με ανακοινώσεις που θα μπορούσαν να ήταν πιο προσεκτικές, με εμπλοκή του προσώπου πολύ πιο ουσιαστική. Είναι αυτό που ζητάει ο χρόνος και ο τόπος τώρα, κύριε Σταχίνη, μια πολύ προσωπική επαφή. Το βλέπω και από τη δική μου την προσωπική εμπειρία. Οι άνθρωποι μου τηλεφωνούν, ζητάνε να μιλήσουν με κάποιον ή με κάποιους που θα μπορέσουν πραγματικά να τους δώσουν την πληροφορία που να ταιριάζει στα δικά τους χαρακτηριστικά. Αυτό το ταιριάζει στα δικά τους χαρακτηριστικά. Δεν είναι ρητορική δήλωση. Είναι βασική, πάγια αρχή και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της σύγχρονης προσέγγισης της ιατρικής, της τεκμηριωμένης όπως λέγεται, που αν μη τι άλλο εστιάζεται στο πρόσωπο, το person center ή στην προσωποποιημένη πληροφορία. Δηλαδή είναι βασικές αρχές. Καταλαβαίνω την αναγκαιότητα συστάσεων σε επίπεδο πληθυσμού και έτσι καταλαβαίνω και αναγνωρίζω τις συστάσεις στον πληθυσμό, αλλά από εκεί και πέρα. Η πληροφορία όταν θα πρέπει να φτάσει στο πρόσωπο πρέπει να μοιραστεί και να ταιριαστεί με τις δικές του προσδοκίες, τις δικές του επιθυμίες, τις δικές του ανάγκες, τη δική του κατάσταση. Που σημαίνει δηλαδή ότι θέλει ένα προσωπικό γιατρό ή ένα προσωπικό επαγγελματία υγείας που πραγματικά λείπει στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια ή τουλάχιστον μια προσωπική επαφή πριν τον εμβολιασμό, το υπογραμμίζομαι αυτό, πριν τον εμβολιασμό για να μπορέσει να πείσει, αλλά και μετά τον εμβολιασμό για να μειώσεις την ανησυχία, το φόβο που δικαιολογημένα πολλές φορές συνοδεύει τον εμβολιασμό. Αυτή η προσωπική επαφή, η συνάντηση με το πρόσωπο όπως λέει και η χριστιανική μας κουλτούρα δεν έχει γίνει όχι μόνο στην Ελλάδα και αποτελεί μέρος της συζήτησης που γίνεται αυτή τη στιγμή και που έγινε και πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αφορά τα θέματα της υγείας. Κύριε Λιονί, για να τα δούμε λίγο και θέλω να βάλετε σήμερα και την κτηθήσα εμπειρία από την πρόσφατη επίσκεψη στη Σουηδία. Πριν από αυτό θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή βλέπω ότι οι συνάδελφοί σας, οι οποίοι έχουν και σχέση με το Πανεπιστήμιο Κρήτη, σήμερα ο κύριος Παυλάκης είπε ότι πολύ βιαστήκαμε, πολύ χαλαρώσαμε, δεν έχουμε καταλάβει τι μας γίνεται και με τη μετάλλαξη τύπου Δέλτα κινδυνεύουν εξίσου εμβολιασμένοι και ανεμβολιαστοί, απλά οι εμβολιασμένοι να νοσήσουν ελαφρά, εντάξει, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα νοσήσουν και δεν θα διασωληνωθούν. Ο Περέστη με θερμινευόμενο ότι εδώ χρειάζονται συνολικά μέτρα, δεν είναι μόνο τα εμβόλια. Και να το πω πολύ απλά, αν 2 μήνες κλείσει τα σύνορα σε όλο τον πλανήτη και πας σε ένα ταχύριθμο πρόγραμμα, ενδεχομένως να έχεις μια απάντηση. Αυτό πρακτικά είναι αδύνατο. Άμα δεν μπορείς να το κάνεις, δεν χρειάζεται λοιπόν να πάρεις μέτρα και να μην καλλιεργείς εφορία του τύπου βγάζει τη μάσκα ο εμβολιασμένος, κυκλοφορεί χαλαρά το ένα και το άλλο. Όταν ο Πόη λέει βάλτε τη μάσκα, όταν στην Ιαπωνία ανακοίνωσαν ότι δεν θα δεχτούν ξένους τουρίστες εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων για πρόληψη εν ώψη της πανδημίας, και εδώ δεν τα συζητάει κανείς. Ναι, κοιτάτε, νομίζω ότι το είχαμε ξαναπεί πολλές φορές ότι η βεβαιότητα και στην ιατρική δεν είναι μέρος μιας σοφίας που πρέπει να έχει αυτή η επιστήμη. Που σημαίνει δηλαδή, γιατί και το βλέπετε, ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι βγαίνουν στην τηλεόραση και αλλάζουν πολύ συχνά τον δικό τους λόγο και τη δική τους τεκμηρίωση. Ναι, και κάποιοι άλλοι έχουν κάνει λάστιχο τις προβλέψεις καθημερινά. Έχουμε 2 προβλεψιολόγους Βορείου και Νοτιού Ελλάδας. Ναι, ελάτε. Νομίζω ότι έχουμε πει από την αρχή ότι αυτή η πανδημία κρύβει εκπλήξεις. Αλλά και γενικότερα ο λόγος μας θα πρέπει να είναι σεμνός και όχι τόσο βέβαιος, ακριβώς όταν ιδιαίτερα
δεν έχεις πάντα όλα εκείνα τα δεδομένα και μάλιστα δεν έχεις τα δεδομένα σε τοπικό επίπεδο. Ήδη κάνετε μία αναφορά και σας άκουσα για τις ανισότητες στον εμβολιασμό. Αν με ρωτάτε περισσότερο, που το έχουμε ξαναπεί, πού είμαι ανήσυχος και εν ώψη του κύματος Δέλτα, είμαι ανήσυχος κυρίως και το έχουμε ξαναπεί μαζί με εσάς και θυμάμαι στην πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή που με καλέσατε. Έλεγα, είμαι ανήσυχος για τους ανθρώπους τους ηλικιωμένους και για τους ανθρώπους που ζουν σε απομονωμένες ορεινές περιοχές της Κρήτης. Όχι μόνο γιατί μέσα εκεί κρύβεται και η σοφία της Κρήτης και μοναδικά χαρακτηριστικά μιας μεγάλης ιστορικής παρακατοθήκης του νησιού, αλλά και γιατί εκεί μπορείς να συναντήσεις την ιδιαίτερη στάση τους απέναντι στα μέτρα, που μπορεί να έχει δισταγμό ή ακόμη και άρνηση, αλλά και συγχρόνως εκεί βλέπεις και τη μικρή εμβολιαστική κάλυψη. Και γι' αυτό το λόγο συμπεριλαμβάνομαι, συγγνώμη για το πρώτο ενικό, ανάμεσα σε εκείνους που λέω ότι για να μπορώ να είμαι ικανοποιημένος από ένα εμβολιαστικό πρόγραμμα, δεν θα είμαι ικανοποιημένος μόνο από ένα ποσοστό στο γενικό πληθυσμό ή στο επίπεδο μιας περιφέρειας. Θα είμαι ικανοποιημένος όταν δω κυρίως την εμβολιαστική κάλυψη, και αυτό το έχει κάνει τώρα η Σουηδία μετά το μάθημα που πήρε στο πρώτο και στο δεύτερο κύμα, την εμβολιαστική κάλυψη στους ηλικιωμένους. Το μεγάλο λοιπόν ερώτημα είναι τώρα, ποια είναι η εμβολιαστική κάλυψη στους ηλικιωμένους πάνω από τα 70 στο νησί και μάλιστα ως προς Δήμο. Δηλαδή να δούμε δηλαδή και την κατανομή, αυτή την ίση αντιμετώπιση με όρους όχι παράδοση του εμβολιασμού αλλά διενέργεια του εμβολιασμού στις αγροτικές και ορεινές περιοχές. Μπορεί να γίνει αυτό πρακτικά. Αν αφήσουμε, πρακτικά νομίζω ότι τα δεδομένα το υπάρχουν. Τα δεδομένα υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά όμως που υπάρχει τώρα και μια αναγκαιότητα, και είχα τη χαρά να μιλήσω εχθές και με τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον Δήμαρχο των Ανογίων. Γιατί είναι αλήθεια ότι οι δήμαρχοι προσπαθούν αυτή τη στιγμή και αυτοί από μόνοι τους να συμβάλλουν σε όλη την καταγραφή. Τι χρειάζεται τώρα λοιπόν ένα μέτρο? Χρειαζόμαστε εδώ και τώρα, με τη βοήθεια της 7ης ΥΠΕ, που αναγνωρίζω ότι κάνει αρκετές προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση, τη βοήθεια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να έχουμε μια πλήρη καταγραφή όλων εκείνων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων που είναι ανεμβολίαστοι. Και συγχρόνως την εκπόνηση ενός σχεδίου επίσκεψη στο σπίτι τους, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, επίσκεψη στο σπίτι που θα μπορούσε να επηρεάσει από πρόσωπα είτε ομάδες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, είτε και ακόμη και γενικότερα πρόσωπα τοπικής αποδοχής, να επηρεάσει τις οικογένειες και τους ηλικιωμένους να εμβολιαστούν. Και το δεύτερο μαζί αυτή την επαφή, γιατί και αυτό δεν συζητιέται, και εδώ είναι και η μικρή μου στενοχώρια, αν μου επιτρέπετε να έχουμε και προσωπικές στενοχώριες. Ξέρετε, κύριε Σαχίνη, όλοι μιλάνε για το COVID, αλλά δεν μιλάνε και για το υπόβαθρο της σοβαρότητας της νόσου, που είναι η ευαλωτότητα. Δηλαδή, κανένας δεν λέει ότι αν μας φύγουν οι ηλικιωμένοι μας, βεβαίως θα είναι η αφορμή ο COVID, αλλά το υπόβαθρο, το αίτιο, αν μου επιτρέπετε, είναι η ευαλωτότητα, η πολλαπλή νοσηρότητα που έχουμε, το ότι αφήσαμε τους ηλικιωμένους όσα χρόνια κάτω από τη φροντίδα οικογενειών με λίγα χρήματα και χωρίς ολοκληρωμένη φροντίδα στο σπίτι και χωρίς ουσιαστική υποστήριξη. Και λυπάμαι πραγματικά που δεν τονίζεται αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτό, κύριε Ηλιονή, γιατί λέτε πολύ σημαντικά πράγματα. Κοιτάξτε, επειδή το ξέρετε καλύτερα από μένα, εδώ δεν μιλάμε για επιστημονική μελέτη ούτε για μια κανονική περίοδο. Εδώ μιλάμε για λάθη που όταν άμεσα δεν τα εντοπίζουμε στοιχίζουν σε ζωές. Έχουμε φτάσει 13.000 νεκρούς, να μην ξεχνιόμαστε τώρα. Και με αυτά που περιγράφετε εσείς, με συγχωρείτε, δεν είναι προσπελάσιμες οι ευπαθείς ηλικιακά ομάδες στα σπίτια τους, καλά το λέτε, ακόμη περισσότεροι απομονωμένοι τώρα, γιατί άμα ήταν για ψηφαλάκια θα τους βρίσκαν όλοι. Όλος περίεργος. Που σημαίνει δηλαδή αυτή τη στιγμή η αγωνία μας είναι εκείνη η ηλικιακή ομάδα που αξίζει κάθε τιμή και φροντίδα. Αλλά θα το έλεγα και κοιτάτε, η πανδημία είναι αφορμή, είναι μια αφορμή όχι μόνο για περισυλλογισμό αλλά και για πράξεις. Αυτούς τους ηλικιωμένους, όταν θα πάμε, και αυτό ήταν και η συζήτηση. Άρα συνεργεία άμεσα, κύριε Λιονιέ. Άμεσα, άμεσα. Στη Σουηδία πώς γίνεται, για πείτε μου λίγο. Στη Σουηδία, κοιτάτε τώρα τι έγινε.
Η Σουηδία πήραν το μεγάλο τη μάθημα, το πήραν και οι Καναδοί. Οι Σουηδοί χάσανε πάρα πολλούς, αν κοιτάξει κανένα, γιατί είναι αυτό και στο διαδίκτυο, έχασαν, μέχρι στιγμής έχουν χάσει περίπου 14.500 ανθρώπους. Έχασαν από την πανδημία, λίγο παραπάνω από εμάς. Φαίνεται παράξενο για μια χώρα με ένα ισχυρό σύστημα υγείας. Πού τους έχασαν όμως, αν κοιτάξει κανένας, οι 6.000 από αυτούς, προσέξτε, 6.000 κοντά από αυτούς, είναι άνω των 80 ετών. Τους έχασαν κυρίως από τους οίκους ευγυρίας, τα νοσηλευτικά σπίτια όπως τα λένε εκεί πέρα, διότι εκεί ο ηλικιωμένος δεν είναι στο σπίτι, δεν έχει τη φροντίδα του σπιτιού ή την απομόνωση. Εκεί εκτέθηκε πολύ γρήγορα, σε μια πολύ γρήγορη και ταχύτητη διασπορά του ιού. Μην ξεχνάμε ότι οι Σουηδοί ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Πολύ γρήγορα έφεραν τον ιό μέσα στη δική τους χώρα και πολύ γρήγορα ο ιός πέρασε σε αυτές τις μεγάλες, πολυάριθμες δομές που έχουν, γιατί η φροντίδα των ηλικιωμένων και των υπερηλίκων ουσιαστικά γίνεται σε αυτές τις δομές. Και έχασαν μέσα σε λίγο χρόνο, έχασαν 6.000 ψυχές από ηλικιωμένους. Ωραία. Βγάλανε όμως συμπεράσματα τι πρέπει να κάνουν. Βγάλανε συμπεράσματα. Και αυτή τη στιγμή, αν διαβάσει κανένας, περίπου το 90% όλων των ηλικιωμένων στις κλειστές δομές είναι εμβολιασμένο. Αλλά προσέξτε, και όλων των ανθρώπων, το 80% εδώ, λίγο χαμηλότερα, που απαιτούν φροντίδα στο σπίτι. Εδώ είναι τώρα το δικό μας μυστικό. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτοί που απαιτούν φροντίδα στο σπίτι ή δεν μπορούν να μετακινηθούν εκτός σπιτιού με αναπηρίες, πολλαπλή νοσηρότητα, θα έχουν φτάσει τόσο πολύ ψηλά ποσοστά κάλυψης. Αυτό είναι το μεγάλο μας σύστημα. Κύριε Λιονί, έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε, εδώ προκύπτει ένα θέμα. Αν εμείς που δεν είχαμε αυτή την ιδιαιτερότητα των οίκων ευγυρίας, όπως είπατε εσείς, των δομών αυτών των κλειστών, έχουμε 13.000 νεκρούς, άρα το πρόβλημα είναι αλλού, σε εμάς. Τώρα πάτε ακόμη σε μεγαλύτερη ανάλυση των δεδομένων. Μα δεν είναι όμως σοβαρό θέμα. Οι άλλοι τους χάσανε σε συγκεκριμένους και είδαμε πώς το λύνουν. Το είπατε εσείς. Εδώ. Αναφέρεται μια κλασική αρχή της επιδημιολογίας, κύριε Σαχίνη, που δεν συζητιέται ευρύτερα στα μεγάλα τηλεοπτικά μέσα της Αθήνας, ότι η σύγκριση ανάμεσα στις χώρες δεν μπορεί να είναι σύγκριση σε γενικούς αριθμούς, αλλά πρέπει να είναι σε σταθμισμένους δείκτες ως προς ηλικιακή ομάδα, ως προς φύλο και ως προς άλλα χαρακτηριστικά. Συνεπώς, μια επιφανειακή, ρηχή θα έλεγα, σύγκριση των αριθμών ανάμεσα στις δύο χώρες δεν είναι επιτρεπτέα με όρους επιδημιολογίας και επιστήμης. Άρα και είναι και δύσκολη η σύγκριση μεταξύ συστημάτων με διαφορετική όχι μόνο ανάπτυξη, αλλά και με διαφορετική πραγματικά φυσική πορεία στην νόσο. Εμείς οι ηλικιωμένοι μας προφυλάχτηκαν στο πρώτο κύμα. Δεν έχουμε τόσους πολλούς, και αυτό είναι χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας, στις κλειστές δομές, δημόσιες ή ιδιωτικές. Είναι μέσα στο σπίτι και τώρα, γιατί αυτό νομίζω είναι το μήνυμα όλων των άλλων, αυτό που χρειάζεται να προφυλάξουμε είναι ηλικιωμένοι, και παράλληλα ο στόχος μας, γιατί και αυτός είναι στόχος, να προφυλάξουμε τις νέες, γιατί στους νέους θα μετακινηθεί πολύ γρήγορα αυτό το παραλλαγμένο στέλεχος και από τους νέους θα μετακινηθεί. Άρα λοιπόν οι στόχοι μας αυτή τη στιγμή, αποδέχτης του προσανατολισμού μας και του στρατηγικής μας, πρέπει να είναι ηλικιωμένοι, γιατί αυτούς φοβόμαστε μην τους χάσουμε, αλλά η στρατηγική μας θα είναι βέβαια και ο εμβολιασμός ο δικός τους και των νέων, αλλά και ακόμη να το τονίσουμε και να το υπογραμμίσουμε, των ανθρώπων που εργάζονται, το κρατάμε αυτό, που εργάζονται τόσο στις κλειστές δομές, που ξέρουμε ότι έχει πάει ο εμβολιαστικός προγραμματισμός εκεί, αλλά που εξακολουθεί το ποσοστό κάλυψής τους να είναι πολύ χαμηλό, που μπορεί να είναι ακόμη και κάτω από τα 40%, γιατί η επαναμόλυνση των ηλικιωμένων, ακόμη και των εμβολιασμένων, αυτά θα τα κουβεντιάσετε και με τον κύριο Παυλάκη και με τόσους άλλους συναδέλφους, φυσικά δεν είναι απίθανη και μάλιστα μπορεί να είναι και οδυνηρή, αλλά και ακόμη, και αυτό τώρα που θα θέλαμε να το βάλουμε, προσέξτε το, που δεν έχει συζητηθεί, είναι και αυτοί που φροντίζουν τους ηλικιωμένους στο σπίτι. Αυτούς τους ανεπίσημους φροντιστές, γιατί πολλοί είναι μέλη της οικογένειας και είναι οικογενειακοί φροντιστές, αλλά και άλλοι είναι ανεπίσημοι φροντιστές, είτε από επαγγελματίες που για κάποιους λόγους βρίσκονται εκεί, επαγγελματίες χωρίς ουσιαστικά ασφάλιση. Που σημαίνει λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή στρατηγικά η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να τεθεί
υπέρ των ηλικιωμένων, να γίνει η καταγραφή των ηλικιωμένων με τη βοήθεια κάθε μέσου των ηλεκτρονικών μέσων που διαθέτει, είπε, το Υπουργείο των ταμπλετών, των παρεμβάσεων των Δήμων, και παράλληλα θα λέγαμε μια διπλή καταγραφή των ηλικιωμένων, γιατί δεν θα ήταν σωστό, κύριε Σαχίνη, να πάω μόνο και να κάνω τον εμβολιασμό. Μισό λεπτό, κύριε Λιονί, εσείς τα λέτε μια χαρά, αλλά πριν από αυτό εγώ οφείλω να σας ρωτήσω, γιατί εδώ που όντως δεν έχουμε τα ίδια χαρακτηριστικά, καλά κάνατε και το επισημάνατε, με τη Σουηδία ούτε το ίδιο πεδίο, χάσαμε κόσμο και στα γυροκομεία. Αυτά τα λίγα που είχαμε. Άρα εδώ κάτι φταίει, κάτι δεν πάει καλά. Τι είναι αυτό, δεν κάνουμε σωστά την επιδημιολογική επιτήρηση, λέω εγώ, δεν κάνουμε σωστά τα τεστ, δεν ιχνηλατούμε, δεν απομονώνουμε κρούσματα, δεν απομονώνουμε τις ιχνηλατήσεις αυτών των κρουσμάτων. Τι, κάτι δεν πάει καλά. Και μην μου πείτε ότι η Κρήτη είναι αυτή που κάνει πάρτι η Δέλτα, διότι εδώ από ό,τι εγώ καταλαβαίνω παντού είναι το πάρτι της Δέλτα. Θα ήθελα να πω, τις ιδιωτικές μονάδες τις ξέρω επιφανειακά, τις κλειστές δομές, αναφέρομαι για την Κρήτη πάντα, δεν μπορώ να μιλήσω για την Ελλάδα. Ξέρω ότι έχει γίνει μια εξαιρετική προσπάθεια στις δημόσιες δομές, στις κλειστές δομές, και αξίζουν πολλά συγχαρτήρια στους ανθρώπους εκεί και στην κυρία Δαμανάκη που έχει και την ευθύνη και της διοίκησης. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια και μεγάλη προσπάθεια εμβολιασμού, και αυτή τη στιγμή και μαζί με τον καθηγητή, τον κύριο Σουρβίνο, και την ερευνητική μας ομάδα ετοιμάζουμε την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουμε σε αυτό που είπατε. Ναι, είναι αλήθεια ότι χρειάζεται μια πλήρης επιδημιολογική επιτήρηση. Το έχετε πει πολλές φορές. Άμα δεν παρακολουθούμε, συγγνώμη, δεν αφορά εσάς αυτό. Άμα δεν παρακολουθούμε, πώς θα σπάσουμε, θα κόψουμε? Διότι καλά το λέτε εσείς, οι εμβολιασμοί, οι οποίοι όμως από σήμερα, από χθες, αφήνουν και αυτοί πολλά ερωτηματικά αν μπορούν να καλύψουν τέτοιες μεταλλάξεις. Εγώ είπα εξ αρχής, εκτός αν σφραγίζαμε τα πάντα για 2 μήνες σε όλο τον κόσμο, κλειστά σύνορα, και κάναμε ένα ταχύρυθμο πρόγραμμα εμβολιασμών, θα άλλαζε η κουβέντα. Αυτό πρακτικά είναι αδύνατο. Άρα σήμερα δεν χρειάζεσαι μέτρα, κύριε Λιονί, και ξέρετε σε ποια περιφέρεια είμαστε, στην αυαρχίδα την τουριστική. Δεν χρειάζονται μέτρα παράλληλα, σοβαρά, δημόσιας υγείας. Ακούω συζητήσεις προνομίων ελευθερίας έτσι, και προσέξτε την ίδια στιγμή, μας κουνάνε και το δάχτυλο, αλλά μέτρα δημόσιας υγείας δεν ακούω. Ναι, είναι αλήθεια. Το σημαντικό θέμα στην πανδημία αυτή είναι ότι ο χαρακτήρας της δημόσιας υγείας δεν πήρε αυτή την κατεύθυνση που όφιλε. Και νομίζω ότι εδώ έχει γίνει κριτική ότι μια πανδημία αντιμετωπίστηκε κυρίως σαν μια εξειδικευμένη λίμωξη ή σε μια ειδική λίμωξη και όχι σαν ένα πρόβλημα της δημόσιας υγείας. Είναι το μεγάλο θέμα. Και εδώ φαίνεται και το έλλειμμα της διασύνδεσης της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια. Νομίζω ότι τα μαθήματα που έχουμε πάρει είναι πολλά. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι κάνουμε τώρα πραγματικά, γιατί χωρίς να πανικοβάλλω, ανήκω σε αυτούς που μόνο ενθάρρυνση μπορώ να δίδω στον κόσμο, γιατί θα ήθελα και να μείνω σε αυτό. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Σαχίνη, μου δίνετε πολλούς βαθμούς ελευθερίας και πραγματικά με ετοιμάτε με την πρόσκληση. Θα ήθελα να μεταφέρω και κάτι που δεν. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι βλέπω τον τελευταίο χρόνο, μέσα από μια πολύ στενή επαφή που δεν είναι μέσω των τηλεοπτικών μέσων, αλλά είναι κυρίως μέσω επαφή με τον κόσμο, μια εξαιρετική οριμοποιητική, θα έλεγα, κλίση αυτή τη στιγμή και προσπάθεια των πολιτών. Έχω δει τους πολίτες αυτή τη στιγμή να είναι πιο ευαισθητοποιημένοι, να ασχολούνται πολύ πιο σοβαρά με την υγεία τους, να ερμηνεύουν τα συμπτώματά τους, να διαβάζουν, έστω και αν δεν διαβάζουν πάντα από τις κατάλληλες πηγές, και να βάζουν σε υψηλή προτεραιότητα την υγεία. Εάν τώρα δεν δούμε τα θέματα αυτά που λέτε, της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τώρα, όχι να τα μεταθέσουμε αργότερα, τώρα θα πρέπει να διακηρυχθούν αυτές οι αρχές που εμπολής της περιλαμβάνει ο δικός σας δημόσιος τηλεοπτικός λόγος. Τώρα θα πρέπει να διατυπωθούν. Προσωπικά δεν περιμένω να ακούσω ένα σχέδιο νόμου μετά από 2-3 μήνες και να ψηφιστεί μετά από 6 μήνες. Οι αρχές που θα περιλαμβάνει η αντιμετώπιση της πανδημίας πρέπει να είναι οι αρχές της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που αργότερα θα μεταγραφούν και σε ένα νόμο. Πώς αλλά όμως, τώρα πρέπει, κύριε, να φανεί. Ναι, πώς, κύριε Λιονί, όμως, ανοίγοντας έτσι χήμα στο κύμα τα σύνορα μόνο με self και rapid που δεν πιάνουν και τις μεταλλάξεις, χωρίς να κάνει στοχευμένες παρεμβάσεις, γιατί εσείς καλά τα λέτε να πάμε στους ευπαθείς, στους ηλικιωμένους. Πριν πάμε σε αυτούς όμως, για να μην συνοθείτε κύμα, πρέπει να πάρουμε ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον από αυτά που έχω μάθει 16 μήνες από όλους εσάς, κέρια μέτρα δημόσιας υγείας. Δεν θα κουραστώ να το λέω αυτό.
Όλα τα άλλα περί προνομίων, πας και έτσι, εντάξει, αν ήμασταν αλλού, δεν είμαστε αλλού. Εδώ τώρα όλοι λένε ότι δεν ξέρω αν είναι τέταρτο, αν είναι συνεχόμενο κύμα. Και εδώ γίνεται μια κουβέντα σήμερα, πώς θα χαλαρώσουμε, πώς θα βγουν οι μάσκες, πώς... Αυτό είναι το θέμα όμως. Όταν θα έρχονται και θα γίνονται προσμίξεις, και καλώς να έρθουν, αλλά να έρθουν με μέτρα, επαναλαμβάνω, δημόσιας υγείας. Η Ιαπωνία δεν μπορεί να λέει δεν δέχομαι αθλητικό, είναι μεγάλο γεγονός η Ολυμπιακή αγώνα, δεν δέχομαι όμως λέει. Τελείωσε, τα κλείνω. Διότι φοβάμαι την επιδημία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν θα πρόκρινα φυσικά μόνο μέτρα δημόσιας υγείας και χωρίς μέτρα που θα απευθύνονται στον ίδιο τον πληθυσμό. Έμεινα πολύ περισσότερο στη συζήτησή μας, κυρίως στα μέτρα της προσέγγισης των ανθρώπων. Ναι. Διότι από όσο κατάλαβα και το μήνυμα του κυρίου Πρωθυπουργού και οι επαφές που είχε με την τοπική και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση ήταν σε μια προσπάθεια να μιλήσει κανένας με τον πληθυσμό. Αυτό όμως που το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, ότι στον πληθυσμό δεν μιλάμε μόνο μέσα από το ραδιόφωνο ή μέσα από την τηλεόραση. Μιλάμε πρόσωπο με πρόσωπο και τώρα λέω ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος για να μπορέσουμε να φτάσουμε κοντά του. Ο κόσμος όμως είναι σε σύγχυση και δύσπιστος και χρειάζεται πρόσωπα τώρα. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να μιλήσει στις ορεινές ή απομονωμένες περιοχές της Κρήτης. Ούτε μπορεί εύκολα να απευθυνθεί στις οικογένειες. Χρειαζόμαστε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο μπορεί να ξεκινήσει πιλωτικά από κάποιες περιοχές και να γενικευτεί στην Κρήτη. Αυτή η συζήτηση για ένα γενικευμένο, ολοκληρωμένο σχέδιο, παρά τις πολλές σοβαρές προσπάθειες που έχουν γίνει από την τοπική αυτοδιοίκηση, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, την 7η ΥΠΕ, τα κέντρα υγείας, δεν τα παραγνωρίζω με τίποτα. Αλλά νομίζω ότι τώρα πρέπει να γίνει. Και να, και του, πει τι, να του πει τι του κόσμου αυτό το σχέδιο. Αυτό το σχέδιο το οποίο θα πρέπει να έχει και συναντήσεις τις ίδιες, στον ίδιο τον τόπο. Θα πρέπει κυρίως να τον πείσει να εμβολιαστεί. Αλλά να εμβολιαστεί κάτω από αυτή την προσωπική συνάντηση που λέμε, με την πλήρη ενημέρωση, τη μείωση της διστακτικότητας και όλα τα άλλα. Αυτή η προσωπική επικοινωνία δεν έχει γίνει και τώρα δεν ξέρω πόσο και για μένα είναι εύκολο που το λέω, εύκολο να εφαρμοστεί. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να το δοκιμάσει. Ο τόπος δείχνει ότι μπορεί να πιστεί από εκείνους που μπορούν να εκφράσουν. Με ποια προτεραιότητα, κύριε Λιονί, θα σας πει κάποιος? Σας κάνω εγώ την τρίπλα και τη δύσκολη. Να μου την κάνετε, Και τη δύσκολη ερώτηση. Ναι, αν δεν έχουμε επαρκή ικανοποιητική σε αριθμό γονιδιωματική επιτήρηση, πού ξέρετε που θα πάτε να παρέμβετε? Ξέρετε. Θεωρώ απαραίτητο, το είπαμε και προηγουμένως, θεωρώ απαραίτητο όλος αυτός ο σχεδιασμός να γίνει επί τη βάση δεδομένων. Δεν είναι δυνατόν χωρίς τη βάση. Υπάρχουν κάποιες βάσεις δεδομένων. Όταν εννοούσε ένα σχεδιασμό, εννοώ παράλληλα με μια πλήρη επιδημιολογική επιτήρηση. Ακούστε τι λέει ο φίλος ο Βασίλης. Κύριε Λιονί, λέει, σας έχω απέραντο σεβασμό, στο Ηράκλειο ζω. Θέλω να μου εξηγήσετε όμως. Την περασμένη Παρασκευή, η ανακοίνωση του ΕΟΔΗ έδειξε Ηράκλειο κέντρο 234 έλεγχοι θετικά, 5, 2,14%, και μας πιάσαν τα μεγάλα κανάλια, μας περιέλαβαν και παγκοσμίως ότι έχουμε από τα μεγαλύτερα ποσοστά στο δίκτυο, 2,14. Την ίδια μέρα, Αγία Εκατερίνη Ηρακλείου, Πατέλες, 700 με 800 μέτρα ευθεία, τεστ 118 θετικά 0. Αν τα πρόσθετες, κατέβεζε το δίκτυο στο 1,47. Και όμως παίξαν το 2,18. Έτσι γίνεται, λέει, η επιτήρηση και η αλλαγή χρωμάτων στη χώρα των περιφερειών. Σαφώς όχι. Νομίζω ότι ήμουν αρκετά επικριτικός στο έλλειμμα σοβαρών επιδημιολογικών μελετών και σοβαρής επιδημιολογικής επιτήρησης που γίνεται πολύ διαφορετικά και όχι μιας αποσπασματικής, narrative είναι ο αγγλικός όρος, που τον μαζεύεις δεδομένα από εδώ και από εκεί. Δεν έχεις καμία εικόνα και νομίζω ότι και οι αναφορές μου όσον αφορά για σταθμισμένους δείχτες και δείχτες που να είναι αντιπροσωπευτικοί του πληθυσμού της Κρήτης και των αγροτικών και όχι μόνο όσον αφορά την εμβολιαστική κάλυψη αλλά όσον αφορά και τη φυσική νόσηση που είμαστε υποχρεωμένοι, αυτά τα έχουμε ξαναπεί, τα είχαμε πει και στην πρώτη εκπομπή, θυμόσαστε, που είμαστε μαζί με τον κύριο Παυλάκη. Τα ερωτήματα αυτά εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα. Υπάρχουν πολλές σοβαρές προτάσεις και από την ιατρική σχολή. Γίνονται κάποιες. Νομίζω ότι ήδη σας ανέφερα ότι γίνεται μια προσπάθεια την επόμενη εβδομάδα να στηθεί μια βάση
δεδομένων. Πήραμε την άδεια και από την Επιτροπή Βιοειθικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, αλλά και από την άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωνικής Φροντίδας για τις τρεις μεγάλες δημόσιες δομές, για να μπορούμε να στήσουμε μια επιτήρηση εκεί με μέτρηση των αντισωμάτων και της φυσικής νόσησης και των αντισωμάτων από εμβολιασμό, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε και την εικόνα τι θα γίνει στις κλειστές δομές. Είναι ένα μικρό μέσο επιδημιολογικής παρατήρησης που δεν μπορεί να μείνει πραγματικά μόνο σε μια μέτρηση, αλλά θα θέλει ίσως και να είναι πολύ πιο εύστοχο η προσπάθεια, αποτελεσματική προσπάθεια εδώ από όλες τις άλλες που έχουμε επιχειρήσει. Κύριε Λιανή, για σας είναι κρίσιμος αυτός ο μήνας, τελικός. Δηλαδή, αν και πάλι μετά από 15 μήνες χάσουμε την ευκαιρία για σοβαρά, αξιόπιστα μέτρα με ένα σχέδιο, με ό,τι προλάβουμε, εν πάση περιπτώσει, θεωρείτε ότι τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο περίεργα αμέσως μετά? Διότι εδώ ακούω ότι ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι μπορεί να δούμε τον απότοκο αυτής της ιστορίας με τη Δέλτα. Κοιτάτε, νομίζω ότι είναι κρίσιμοι οι μήνες του καλοκαιριού. Δεν μπορώ να γίνω προφήτης, να πω ότι είναι, αλλά θα είμαι πάρα πολύ λυπημένος εάν τον Νοέμβριο χάσουμε έστω και λίγους ηλικιωμένους. Θα είμαι πολύ, που τους οποίους θα μπορούσαμε να τους είχαμε προσεγγίσει, να τους είχαμε προφυλάξει, να τους είχαμε εμβολιάσει. Αυτό θα αμώ. Και θα είμαι λυπημένος και θα κάνω και αναφορά στον εαυτό μου. Γιατί η ευθύνη δεν είναι μόνο σε αυτούς που κυβερνάνε ή σε αυτούς που διοικούν, αλλά είναι και σε αυτούς, σε εμάς που μιλάμε δίπλα σας. Με ρωτάει η κυρία Μαρία, κύριε Λιονί, μήπως θα έπρεπε και η Επιτροπή και ο ΕΟΔΗ να αφήσουν αυτό το αθηνοκεντρικό σύστημα να περπατήσει περιφερειακά με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας, που ξέρουν να καταγράψουν καλύτερα και επιδημιολογικά τα δεδομένα, φέρει πίν το παράδειγμα, λέει, του Βασίλη, που κάποιοι στον ΕΟΔΗ στην Αθήνα δεν ξέρουν ότι Πατέλες και Ηράκλειο είναι στην ίδια πόλη? Δεν είναι ένα κλασικό παράδειγμα του πώς τελικά βγαίνει η εικόνα προς τα έξω? Είναι μια κλασική αρχή της δημόσιας υγείας η αποκέντρωση και η λήψη της απόφασης δίπλα στον τόπο και δίπλα στην περιφέρεια. Νομίζω ότι το είχαμε συζητήσει και μαζί σας, κύριε Σταχίνη, όταν είχαμε πει πριν από περίπου ένα χρόνο ότι η Κρήτη έχει και τους φορείς, έχει και τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να αναλάβουν ένα τέτοιο περιφερειακό σχεδιασμό. Ξέρω πολύ καλά και τα πρόσωπα που είναι σήμερα και στην υγειονομική περιφέρεια και παντού ότι έχουν και τη διάθεση και το χρόνο. Πρέπει όμως πραγματικά η Αθήνα να καταλάβει ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να αποκεντρώσει αυτή την ευθύνη του σχεδιασμού σε επίπεδο περιφέρειας. Μπορεί να την παρακολουθεί και να την επιβλέπει, αλλά όχι μόνο οι ανάγκες είναι διαφορετικές, όχι μόνο το σύστημα επιτήρησης μπορεί να είναι πιο σύνθετο ή λιγότερο σύνθετο στην περιφέρεια, αλλά πρέπει να σας πω και η προσέγγιση του πολίτη και του προσώπου είναι διαφορετική στην Ήπειρο ή στην Θράκη από ό,τι στην Κρήτη. Συνεπώς, αυτές οι ιδιαίτερες αναφορές για ένας τέτοιος σχεδιασμός υπακούει στις αρχές της δημόσιας υγείας που είπατε και αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει. Μάλιστα. Εδώ βέβαια λέει ο φίλος μου Θανάσης, γιατί κύριε Σαχίν και κύριε Λιονί πέτυχε τίποτα στην Αττική, δεν βλέπετε τι γίνεται? Μη μιλάτε, λέει, καν για αθηνοκεντρικό. Δεν υπάρχει σχεδιασμός σε επίπεδο φροντίδας πρωτοβάθμιας, επιδημιολογικής επιτήρησης σωστής και μέτρων δημόσιας υγείας. Κύριε Λιονί, εν κατακλείδη, κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το κρίσιμο στίχημα αυτή τη στιγμή, και ας αποπληθωρήσουμε λίγο, διότι ο κόσμος, και δικαίως θα έλεγα, βρίσκεται σε μια σύγχυση. Από τη μία ακούει χαλαρά προνόμια, το ένα, το άλλο, ανοίξαμε, και από την άλλη ακούει, έρχεται η Δέλτα, προσέξτε εκείνο και τ' άλλο, όχι βγάλτε, όχι μη βγάζετε τις μάσκες, καταλαβαίνετε. Ο κόσμος αρχίζει και λέει, μα οι ίδιοι επιστήμονες δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Ο ένας λέει, εμβολιαστείτε τάχιστα. Ο άλλος λέει και να εμβολιαστείτε δεν είστε καλυμμένοι. Δεν φταίει ο κόσμος. Ναι, κοιτάτε. Είναι δύσκολο να μιλήσει κανένας με βεβαιότητα και όσοι με ακούνε και με έχουν δείξει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην ενημέρωση που τους κάνω συνήθως, τους μιλάω με όρους στοχασμού. Έτσι είναι, δηλαδή με πιθανότητες μιλάμε. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι και γι' αυτό το λόγο μας πρέπει να είναι πάρα πολύ σεμνός. Είναι αλήθεια ότι και αυτός που είναι εμβολιασμένος, και ας βγάλουμε και τη Δέλτα απ' έξω, σαφέστατα έχει πιθανότητα να επαναμολυνθεί. Και μάλιστα οι γενικές συστάσεις είναι ότι όταν θα είμαστε εμβολιασμένοι πλήρως και πλησιάζουμε ένα πρόσωπο που δεν είναι εμβολιασμένο και
θα πρέπει να κρατάμε τα μέτρα και να φοράμε και τη μάσκα. Και αυτό θα το τονίσει ο σεβασμός μας απέναντι στο άλλο πρόσωπο. Υπάρχουν μερικές αρχές που τις λες τις κρατάς, γιατί έτσι μπορείς να μειώσεις μια πιθανότητα. Δεν μπορείς να μιλάς με πάρα πολύ βεβαιότητα για κάθε... Επιστημονικά, αλλά πώς πας στις αλυσίδες μετάδοσης, μπορείτε να μου πείτε. Πέρα από την επιστημονική αβεβαιότητα, δεν πρέπει να ελέγξεις με κάποιο τρόπο τη μετάδοση. Κάπως πρέπει να τις σπάσεις. Εκεί δεν χρειάζονται όλα τα μέτρα. Συμφωνώ, αλλά μιλάμε, διαβάζω και τα μέτρα της, της Αυστραλίας. Δηλαδή πιστεύετε και πιστεύει και η Αυστραλία ότι όσο και να κλείσει τα σύνορα με τόσες ανισότητες παγκόσμιες θα μπορέσει κάποια στιγμή να κρατάει κλειστό τον πληθυσμό. Μεγάλα ερωτηματικά. Περισσότερο αν μου επιτρέψετε σαν επίλογο δικό μου. Ναι, ναι. Είναι ότι αν με ρωτούσατε και πριν την πανδημία γιατί θα ανησυχούσα, θα σας έλεγα ανησυχώ και γι' αυτό. Ότι καταφέραμε, κύριε Σαχίνη, όλοι πρώτο πληθυντικό, μια χώρα που είχε περήφανα γερατιά με όρους υγείας, υγιή και ενεργά γερατιά, με συμμετοχή στις αποφάσεις, τα καταφέραμε να τα κλείσουμε πριν την πανδημία, στο σπίτι τους, να τα καταστήσουμε ενεργά, ευάλωτα, και τώρα μιλάμε όλοι μας, χωρίς να αναζητάμε τις δικές μας ευθύνες, το τι θα γίνει, αν θα τα εμβολιάσουμε ή όχι, και αν θα προσβληθούν ή όχι από την καινούργια παραλλαγή και θα χαθούν. Νομίζω ότι οι ευθύνες είναι πολλαπλές. Νομίζω ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο το δημογραφικό της πρόβλημα που αντιμετωπίζει, είναι και τα θέματα της αξιοπρέπειας και του σεβασμού σε αυτή τη λεγόμενη τρίτη ηλικία, που αν δεν τις προστατεύσεις με σοβαρά μέτρα, όχι μόνο δημόσιας υγείας, αλλά και φροντίδας υγείας, γιατί η δουλειά και η επίσκεψη και η φροντίδα στο σπίτι πρέπει να είναι ένα από τα πρώτα μέτρα που πρέπει να ανακοινωθούν, οργανωμένα, όχι μόνο με μια κινητή μονάδα που θα πηγαίνει ευκαιριακά να ελέγχει κάτι. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, η Ελλάδα θα χάσει ένα μεγάλο μέρος των αξιών της. Παρ' όλα αυτά, κύριε Λιονί, η Αυστραλία 13.000 νεκρούς δεν έφτασε. Δηλαδή κάτι κέρδισε. Εμείς που ήμασταν όπως το περιγράφετε, καταφέραμε εντός εισαγωγικών να έχουμε 13.000 νεκρούς. Δεν το λες και λίγο αυτό? Κοιτάτε, αξίζει να κοιτάξετε, γιατί ξέρω πόσο προσεκτικά βλέπετε, να κοιτάξετε το παράδειγμα Νορβηγία-Σουηδία. Τώρα που ήμουν στη Σουηδία το συζητήσαμε πάρα πολύ. Η Σουηδία έχει την ίδια τακτική όπως την Αυστραλία. Η Νορβηγία βέβαια έχει το μισό πληθυσμό της Σουηδίας, έχει θανάτους κάτω από 1.000. Εκεί η αναπάστορα στη Νορβηγία πρέπει να μπει ανεξαρτήτως τεστ διαβατηρίων ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να μπει σε καραντίνα 10 μέρες. Κοίτατε, υπάρχουν προσεγγίσεις. Η Σουηδία, που είναι ένα σκανδιναβικό κράτος, όταν κουβεντιάζει για αυτή την τακτική και κουβέντιασε με Σουηδούς και μέσω επίπεδου και καθηγητές, αρνούνται πάρα πολύ, στην κουλτούρα τους δεν ταιριάζει αυτό, στην αντίληψη τους δεν ταιριάζει αυτό, όμως παίρνουν όριμες αποφάσεις και λένε ότι παίρνουμε μια απόφαση και ξέρουμε που θα μας κοστίσει, και προσανατολίζουν όμως το σύστημά τους για να ξέρουν εκείνους ποιους θα προστατεύσουν τώρα στο επόμενο στάδιο. Νομίζω ότι εμείς πρέπει να πάρουμε την απόφαση αν θα έχουμε μια τέτοια ανοιχτή, που δεν ξέρω αν αυτό υπακούει σε ιδεολογία δικιά μας ή όχι, αλλά και συγχρόνως όμως να βάλουμε προτεραιότητες, όπως λέτε, και μέτρα δημόσιας υγείας σε ένα μεγάλο βαθμό. Αυτά ήθελα. Χρήστος Λιονής, να τον αφήσω να συνεχίσει και τη δουλειά που κάνει εκεί που κάνει. Ξέρω ότι συναντάει ένα συζητάει με πάρα πολύ κόσμο κάθε μέρα διαρκώς. Καλημέρα, κύριε Λιονί, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.